Γεια σας φίλοι μου και καλώς ήρθατε σε ακόμα μία επεισοδιάρα Μη Μασάζ. Εδώ πέρα που όλα είναι πιθανά να γίνουν. Το ξέρω ότι περισσότεροι βρίσκεστε στις παραλίες τώρα, λιάζεστε και μπορεί να βλέπετε από το κινητό σας την εκπομπή και άλλοι να είναι στο γραφείο και να λιώνουν τον Αύγουστο στην Αθήνα. Δεν πειράζει, καλά είναι και εγώ έχω μείνει Αύγουστο Αθήνα, παιδιά. Βρίσκεις εύκολα να παρκάρεις. Μπορείτε να δείτε τη θετική πλευρά της ζωής. Γιατί αυτό έχει σημασία, μάγκες μου. Να βλέπετε σε όλα τα πράγματα τη θετική πλευρά της ζωής. Σήμερα θα κάνουμε μία πίτα, έτσι πολύ γνωστή για εμάς. Ονομάζεται μπομπότα ή καλαμποκόπιτα. Είναι μια πανεύκολη πίτα που γίνεται με εύκολα υλικά που μπορείτε να τα βρείτε πανεύκολα και πραγματικά σε 5 λεπτά είναι έτοιμη να μπει μέσα στο φούρνο. Πάμε να ξεκινήσουμε. Και σε ένα μπολ θα βάλουμε καλαμποκάλευρο, αλεύρι που φουσκώνει μόνο του, αλατάκι, τυράκι μπορείτε να βάλετε ό,τι θέλετε, μπορείτε να βάλετε και γραβιέρα, μπορείτε να βάλετε και γκούντα, ό,τι έχετε σπίτι σας μπορείτε να το βάλετε. Και συνεχίζω βάζοντας μέσα λάδι, ένα αυγό λουτς και το μυστικό για τη σημερινή μας συνταγή, σόδα. Βάζουμε μέσα σόδα και ξεκινάμε πολύ απλά να ανακατεύουμε με τα χέρια μας. Καλή διάθεση και όλα γίνονται. Αφού ανακατευτούν όλα τα υλικά, προσέχουμε να μην υπάρχουν σβόλοι από το αλεύρι, θα προσθέσουμε μέσα τριμμένη φετούλα. Εξαιρετικά! Και παιδιά μου, αυτό ήταν το μείγμα για την πίτα μας. Έχω εδώ ένα ταψάκι διαμέτρου 22 εκατοστών. Θα πάρω βούτυράκι, θα το σιμιζάρουμε τώρα. Και αλευράκι, για να μην μας κολλήσει η πιτούλα μας. Εδώ. Θα βάλω και λίγη ριγανίτσα αφού το είπα. Και όπως είμαστε τώρα εδώ, αδειάζουμε το μείγμα μας μέσα στο ταψάκι. Είναι πανεύκολη, πραγματικά μπορεί να συνοδεύσει μπιφτεκάκια, μπριζολίτσες, πανσετάκια. Θα ασφαλίσω και με λίγο λαδάκι από πάνω, όπως θα κάνανε και οι γιαγιάδες μας εδώ. Έχω προθερμάνει το φούρνο σε 170 βαθμούς στον αέρα και θα ψήσω περίπου για 10 με 15 λεπτάκια. Και θα έρθουμε σε λίγο για να δούμε τι φτιάξαμε και σήμερα. Η πίτα μας είναι έτοιμη. Το μόνο που έχω να κάνω είναι να την γυρίσω και από την άλλη πλευρά. Τώρα, αν αυτό δεν είναι το πιο εύκολο πράγμα που έχετε δει ποτέ στη ζωή σας, τότε τι είναι. Κουλί, μύρισε ρε φίλε. Μύρισε κουλί. Πανεύκολη πίτα, να τη δοκιμάσετε, γιατί ρε παιδιά, ένα πράγμα έχω να σας πω. Μασάτε! Μη μασάτε! Κάντε subscribe στο κανάλι μου, γράψτε τα σχόλια σας από κάτω και θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο που πραγματικά θα είναι εξαιρετικό, τρομερό. Γι' αυτό πατήστε το subscribe, ένα κλικ είναι, για να σας έχω ειδοποιήσεις πότε ανεβάζουμε καινούριο βίντεο. Κάθε Παρασκευή, μη μασάς. By your tools. Φλεκευλά. Adios.